Πρώτο παιχνίδι που έγινε σήμερα στο γήπεδο Μυσηρίων ήταν σε επίπεδο μεικτών ομάδων K14. Με το Ρέθυμνο να φιλοξενεί το Ηράκλειο και τους γηπεδούχους να είναι πολύ επικίνδυνοι στις αντιπιθέσεις, αλλά το Ηράκλειο να ισορροπεί μετά το πρώτο ημίωρο και να έχει σημαντικές ευκαιρίες να προηγηθεί με Παπαδάκη και Παπαφραγκάκη. Στην τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Πατραμάνης δέχτηκε την πάσα του Παπαδάκη και αφού ελήφθηκε ωραία στην περιοχή του Ρεθύμνου, έστειλε την Παρασταδίκη για το 0-1. Στο 50 ο Νόργεν Ζάι ήταν εκείνος που έδωσε την ασίστ στον Πατραμάνη και εκείνος διπλασίασε τα γκολ της μικτής K14E αλλά και τα δικά του. Στην επόμενη φάση ο Θωμάς κέρδισε πέναλτι για το Ρέθυμνο και ήταν εύστοχος από τα 11 βήματα, μειώνοντας το σκορ σε 1-2. Στη συνέχεια το Ηράκλειο έλεγξε το ρυθμό του αγώνα και κλείδωσε την νίκη στην εκπνοή με γκολ του Αλεξάκη για το 1-3, κάνοντας έτσι το 2-2 και οδηγώντας την βαθμολογική κούρσα στην Κρήτη για τις μεικτές K14. Στο παιχνίδι που ακολούθησε στα Μυσήρια για τις μεικτές K16, το Ρέθυμνο ήταν αυτό που σκόραρε στο 13ο λεπτό με τον Αναστασιάδη, αξιοποιώντας την υπεροχή που είχε σε εκείνο το διάστημα, δημιουργώντας και άλλες ευκαιρίες. Το 1-0 ήταν σκορ πρώτου ημιχρόνου, αφού το Ηράκλειο δεν κατάφερε να βγάλει αισθητή αντίδραση, κάτι που έγινε όμως στην επανάληψη, με τους φιλοξενούμενους να μπαίνουν πολύ δυνατά στο γήπεδο και να ισοφαρίζουν στο 56 όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ την Ντολή, την μπάλα δεν απομακρύνθηκε και από προσπάθεια του Μενεγράφη κατέληξε στα δίχτυα. Πάντως, λίγα λεπτά αργότερα, υπήρξε προσωρινή διακοπή στον αγώνα και εκένωση της κερκίδας λόγω συμπεριφοράς μερίδας νεαρών που πέταξαν νερό στην βοηθό διαιτητή. Μετά την επιστροφή στο παιχνίδι, το Ηράκλειο πίεσε πάρα πολύ για να σημειώσει το δεύτερο γκολ. Αλλά ο τερματοφύλακας του Ρεθύμνου, Σπύρος Καραλαμπάκης, έκανε σπουδαίες επεμβάσεις και κράτησε το 1-1. Με την μεικτή ομάδα της ΕΠΣΗ να είναι ανώτερη ακόμα σε τελευταία λεπτά όταν αποβλήθηκε ο Σταματάκης, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.